σε νέο πλαίσιο λειτουργίας είναι τα γυμναστήρια, η ανεμβολία στη. Κομμένα, παιδιά, κομμένα από τα γυμναστήρια. Ο Φάνης ο Καραμπατζάκης είναι εμένα, ο ιδιοκτήτης του γυμναστήριου. Καλημέρα στον κύριο Κατσαρέλη. Έλα, Φάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο οποίος είναι και εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου των Ιδιοκτητών Γυμναστήριων, οπότε έχει μια συνολική εικόνα. Βρισκόμαστε στο γυμναστήριό του στη Δάφνη. Εδώ, όπως ανοίξει το πλάνο, θα δείτε αυτά που ίσχυαν και από μετά το lockdown. Αυτά τα βλέπουν και όσοι έρχονται. Υπάρχουν τα κλασικά μέτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτά. Τα δύο μέτρα ανάμεσα στα αερόβια, μάσκες υποχρεωτικά σε όλους εκτός αν κάνουν αερόβιο, αν έχουν αναπνευστικό πρόβλημα. Το καινούριο είναι ότι από σήμερα αποκλείονται οι ανεμβολίαστοι πάνω από 17 ετών, ακόμα και με την επίδειξη αρνητικού τεστ. Έτσι, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο, τα γυμναστήρια είναι χώροι, όπως είπατε, από τους χώρους, οι οποίους από σήμερα επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στο παρόν γυμναστήριο, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, μαθαίνω, είναι εμβολιασμένοι. Είναι περίπου 8 με 10 άτομα, 8 με 10 πελάτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε άλλα γυμναστήρια όμως, το ποσοστό των ανεμβολίαστων φτάνει έως και το 30%, οπότε χάνουν, 25 με 30%, οπότε χάνουν το πελατολόγιο τους από εκεί. Ένα ζήτημα που θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό είναι τι θα γίνει με τις συνδρομές των ανεμβολίαστων, εξάμηνες, αιτήσιες. Τι θα γίνει, κύριε Κατσάρη? Και τι θα γίνει και με αυτές? Καλημέρα, κύριε Κατσάρη. Γιατί έχουμε δει ότι τις πουλάνε κάποιοι και στο ίντερνετ. Η διάδρομη είναι δεμένη με την κόκκινη κορδέλα. Λες και είναι σκηνές εγκλήματος. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι έχουν περάσει και άλλα, και άλλα όργανα πιο κάτω. Για να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία, τα πιστήρια. Λοιπόν, τι θα κάνετε, κύριε Κατσαρέλη, τι λένε οι πελάτες σας? Ξεκινάει μια καινούργια περίοδος για τα γυμναστήρια από σήμερα. Το νέο είναι ότι δεν μπορούν να μπουν πια ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες στα γυμναστήρια, ούτε με αρνητικό rapid test τιμωριακό. Τι γίνεται με τις συνδρομές τώρα, όσων είναι ανεμβολίαστοι? Με τις συνδρομές θα ισχύσει ό,τι ίσχυγε στα προηγούμενα δύο lockdown. Αυτό υπόκειται στην απόφαση που θα πάρει ένας ιδιοκτήτης με τους πελάτες του και τις σχέσεις που έχουν όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους ανεμβολιαστούς? Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουν στραφεί προς παράνομα γυμναστήρια. Μαθαίνουμε ότι σε κάθε γειτονιά έχει τουλάχιστον ένα, από ό,τι ξέρετε. Θα σας πω ένα παράδειγμα σε έναν πελάτη. Ανεμβολίαστο, ναι. Όταν τον πείραξα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και του είπα να κάνει λίγο παραπάνω προπόνηση για να καλύψει για την επόμενη, η απάντησή του ήταν ότι θα στραφεί σε άλλη λύση. Δηλαδή υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Τι άρα σημαίνει δηλαδή, λοιπόν ότι υπάρχουν κατά τόπος γυμναστήρια. Ναι, 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 κύριε Παυλούλη, δεν είναι καινούργιο. Δεν είναι παράνομα για ανεμβολίαστο. Φυσικά δεν είναι καινούργιο. Φυσικά υπάρχουν γυμναστήρια. Υπάρχουν γυμναστήρια μέσα σε σπίτια, υπάρχουν γυμναστήρια σε υπόγεια σπιτιών, σε πιλωτές. Αποθήκες, τα γνωρίζουμε αυτά. Παίρνουν χρήματα από τον κόσμο? Φυσικά. Και πληρώνονται και όχι απλά χρήματα, πληρώνονται και αδρά. Και όχι μόνο αυτό. Ένα γυμναστήριο παράνομο δεν πληρώνει ασφαλιστικές φορές, δεν πληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν τηρεί τα μέτρα. Ένα γυμναστήριο, μια επιχείρηση, όπως ξέρετε και εσείς καλά, σε όλους τους κλάδους, τηρεί τα μέτρα για να μην έχει τα πρόστιμα που υπόκειται από τον νόμο. Έτσι. Σε ένα χώρο ιδιωτικό, σε ένα σπίτι, δεν τηρεί όλα τα μέτρα. Μαζεύει 2-3 άτομα, ούτε κοιτάει rapid test, ούτε κοιτάει πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, για να το πάμε και παραπέρα, αυτό που θα του κάνει γυμναστική. Δεν ξέρουμε αν είναι και γυμναστή, έτσι. Μεγάλη. Έτσι, μπράβο. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, ο κάθε τσαρλατάνος χρησιμοποιεί τον κάθε χώρο και κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Όσον αφορά το προσωπικό σα, του ανεμβολίαστου, ισχύει ότι ίσχυε με τα τεστ? Ή μένουν και αυτοί? Κοιτάξτε, στους ανεμβολίαστους υπαλλήλους των γυμναστηρίων ισχύει ότι ισχύει σε όλους τους κλάδους. Μπορούν να δουλέψουν κανονικά με την επίδειξη 2 rapid test την εβδομάδα. Από εκεί πέρα, αν κάποιος δεν θέλει, δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται. Βλέπεις, αυτό είναι ένα θέμα. Ωραία. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και για την εστίαση. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, είμαι στον κλειστό χώρο, αλλά εσύ που θα μου δώσει μια υπηρεσία δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, ναι. Και εκεί. Το ίδιο και εκεί θα πιστεύω αυτό. Έχει και άλλα παράδοξα. Θα σας πω και κάποια από γιατί και εγώ έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, αλλά έχω δώσει μια δικαιολογία στον εαυτό μου. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να φοράει μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας του. Ο πελάτης ή στην εστίαση, που ο οποίος κάθεται σε εσωτερικό χώρο, δεν φοράει τη μάσκα. Αντίστοιχα και ο γυμναζόμενος στο γυμναστήριο δεν θα τη φορέσει τη μάσκα του. Ποια άλλα παράδοξα υπάρχουν? Σε κάποιες καταστάσεις δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι, μου λέγατε, σε ορισμένες οξύμορες του νόμου, σε άλλες δραστηριότητες. Ναι, για παράδειγμα, ένα παιδάκι που έρχεται εδώ πέρα να γυμναστεί και είναι της ηλικίας των 15, 16, 17 χρονών, ναι, πρέπει να φέρνει
κάθε φορά που έρχεται self-test. Ναι. Κάθε φορά που έρχεται. Ναι. Θα έρθει τρεις φορές την εβδομάδα, τρία self-test. Για να πάει να αθληθεί και να παίξει βόλεϊ σε ένα κλειστό γήπεδο που μαζεύονται, ναι, 25, 30, 35 παιδάκια, εκεί χρειάζεται ένα self-test την εβδομάδα. Μάλιστα. Να μας κάνει και ένα σχόλιο. Άρα αυτό στρέφεται κατά τις επιχειρήσεις. Το μέτρο στρέφεται ουσιαστικά στον αποκλείσον εμβολίας τους. Ο κύριος Κατσαρέλης είναι και ψάλτης. Είστε και ψάλτης, σωστά. Ναι, αυτό. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τις εκκλησίες και τα μέτρα. Ναι, έλα Φάνη μου. Ψέλης στην Αγία Βαρβάρα στη Δάφνη, από σήμερα αλλαγές και στους ναούς. Εκεί μπορούν να μπαίνουν με τεστ όσοι είναι ανεμβολίαστοι. Κύριε Κατσαρέλη, εκεί έχουμε πρόστιμο. Εκεί από σήμερα ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία. Οι πιστοί που είναι ανεμβολίαστοι μπορούν να μπαίνουν με rapid test. Τους ελέγχους είναι υποχρεωμένοι να τους κάνουν προσωπικό του, είναι υποχρεωμένοι να το κάνει το προσωπικό του ναού. Περιμένουν και κάποιες εγκυκλίους ακόμη. Σήμερα νομίζω θα βγει και μια εγκυκλίωση. Τα πρόστιμα είναι 300 ευρώ για τον πιστό, 1500 για τον προϊστάμενο του ναού. Η εικόνα που εισπράτεται εσείς, τι ακούτε? Κοιτάξτε, από και από τους πιστούς. Το σύνολο των πιστών, επειδή είναι και αυτοί που προσέχονται στην εκκλησία μεγαλύτερη ηλικία, είναι, θεωρώ, εμβολιασμένοι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, είναι αρνητές όπως υπάρχουν παντού μες στην κοινωνία. Θεωρώ δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα το πάνω σε αυτό. Το χρήσιμο είναι άλλο. Στην εκκλησία που ψέλνεται, ο ιερέας είναι υπέρ ή κατά του εμβολιασμού? Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο. Έχουν εμβολιαστεί και οι τέσσερις ιερείς. Εντάξει.